Βαθμούς και εντυπώσεις μοιράστηκαν στον Τύρναβο η τοπική ομάδα με τον Απόλλων της Καλαμαριάς, καθώς η αναμέτρηση της Football League 2 έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1. Ο αγώνας ήταν ντέρμπι με τα όλα του. Είχε πάθος, ένταση, ευκαιρίες, δοκάρι, ενώ υπήρχε και ένα γκολ του Τυρνάβου που ακυρώθηκε, το οποίο ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τους γηπεδούχους. Στο 7ο λεπτό, ο Χατζή εκτέλεσε φάουλ, αδράνησε η άμυνα του Τυρνάβου και ο Παντελιάδης με προβολή από κοντά άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, το συγκρότημα του Γιώτη Σταματόπουλου αντέδρασε και 12 λεπτά αργότερα εσωφάρισε με κεφαλιά του Τοπούζη έπειτα από σέντρα του Πουσινάκη. Αντιμετωπίσαμε μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες της κατηγορίας, έτσι πως το είχα και αναφέρει στη συνέντευξη τύπου με αρκετούς έμπειρους παίχτες σε ψηλότερες κατηγορίες. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι δεν είδαμε πολλές φάσεις. Δυστυχώς δεχτήκαμε πάρα πολύ νωρίς ένα γκολ πάλι από στημένη φάση που χάσαμε το μαρκάρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν το βάλαμε κάτω όμως, πιέσαμε και ισοφαρίσαμε με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ του Τοπούζη μετά από όμορφη σέντρα του Περικλή, του Μπουσινάκη. Το τέλος είδατε όλοι ότι σταθήκαμε και τυχεροί στο τέτα-τέτ της Καλαμαριάς που αντέδρασε πάρα πολύ καλά ο Πέτρος ο Καραναστάσης. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες έψαξαν για τον γκολ της νίκης. Ωστόσο αυτό δεν ήρθε καθώς οι τερματοφύλακες ήταν σε καλή ημέρα και με σωτήριες επεμβάσεις κράτησαν το 1-1.